Και θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το Υπουργείο Εξωτερικών για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Δέδη. Να σας καλησπερίσω, Υπουργέ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Διανύουμε μια δύσκολη συγκυρία. Καλησπέρα στους θεατές σας. Με τις κλιμακούμενες επιθετικές κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και θα ήθελα να μας πείτε αν η κρίση πέρασε, αν μπορούμε να μιλήσουμε για αποκλιμάκωση. Νομίζω ότι βλέπουμε από την τουρκική πλευρά μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Με την επιστροφή, όπως μας πληροφορεί το Υπουργό Άμυνας, των τουρκικών σκαφών στα λιμάνια και στους ναυστάθμους τους. Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όλη αυτή η ένταση η οποία είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Κύριε Υπουργέ, αυτό που ζούμε είναι ένας πόλεμος νεύρων που επιχειρείται από την πλευρά της Τουρκίας. Ή εκτιμάτε ότι είναι αποφασισμένος ο Ερντογάν κάποια στιγμή, ίσως αν όχι τώρα, να προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα? Κοιτάτε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές τουρκικές κινήσεις. Άλλωστε, ο τρόπος που εγώ βλέπω και η Ελλάδα γενικά, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, διαφέρει αισθητά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και ενεργεί η Τουρκία. Εσείς εκτιμάτε ότι είναι απρόβλεπτος ο Ερντογάν? Εκτιμάτε, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος για το αν νομίζω, είναι απρόβλεπτος ή αν λειτουργεί βάσει ότι έχει υιοθετήσει. Ξέρετε, δεν θα το προσωποποιούσα στον πρόεδρο Ερντογάν. Θα έλεγα ότι η Τουρκία έχει σταδιακά υιοθετήσει μια λογική που αποκλίνει από τη λογική των χωρών οι οποίες ενεργούν επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ναι. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ιδιαίτερα βλαπτικό και για την ίδια την Τουρκία. Είστε επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Θα ήθελα, σας ρωτώ καθαρά και περιμένω μια επίσης καθαρή απάντηση σε αυτό. Έχει γίνει σαφές, κύριε Υπουργέ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στις Βρυξέλλες, ότι η Ελλάδα, εφόσον παραβιαστούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αν επιχειρηθεί δηλαδή γεώτρηση σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, θα απαντήσει στρατιωτικά? Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο τρόπος που θέτε την ερώτηση έχει ένα εγγενές ζήτημα. Το εγγενές ζήτημα έγκυται στο εξής. Θα σας το πω εύκολα. Η παρούσα κυβέρνηση, ο παρόν πρωθυπουργός, αλλά και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις της ελληνικής δημοκρατίας και όλοι οι πρωθυπουργοί της ελληνικής δημοκρατίας είχαν και διατηρούν τη συνταγματική υποχρέωση προστασίας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και το έχουν διαχρονικά καταστήσει απολύτως σαφές προς όλους. Έχω επανειλημμένα πει ότι αυτές οι υποχρεώσεις προέρχονται από το Σύνταγμα της χώρας και δεν υπάρχει οποιοδήποτε ο οποίος να μπορεί να αποστεί από αυτές τις υποχρεώσεις. Εγώ σας ρωτώ, λοιπόν, Υπουργέ, γιατί και υπήρξε να θέλαμε μια να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν θα μπορούσαμε. Ναι, υπήρξε μια δημοσιογραφική πληροφορία τις προηγούμενες μέρες ότι η κυρία Μέρκελ είχε πει στον Ερντογάν ότι η Ελλάδα δεν αστειεύεται. Αυτό ισχύει? Εγώ δεν μπορώ να βεβαιώσω ή να διαψεύσω τι διημήθη μεταξύ της καγκελαρίου Μέρκελ και του πρόεδρου Ερντογάν. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι προφανώς όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και την κυριαρχία της, δεν θα μπορούσε να χωρίσει οποιαδήποτε υποχωρητικότητα. Είναι ένα θέμα απολύτως δεδομένο επί τη βάση του συντάγματος της χώρας. Και θέλω να το λέω με τον πρέποντα τόνο για να μην εκλειφθεί ως απειλή κατά ιουδήποτε. Είναι υποχρέωσή μας. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα επιλογής, υποχώρησης, καμία απολύτως. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει, όπως και οποιοδήποτε διαχρονικά Έλληνας πρωθυπουργός, η ελληνική κυβέρνηση, ή υπουργός λοιπόν, εξωτερικών, όπως μας θα λέτε, έκανε αυτό που πρέπει. Καταστεί σαφές στους εταίρους μας, αλλά και στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη σε κάθε περίπτωση εφόσον παραβιαστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα ήθελα όμως να μείνουμε λίγο στο ρόλο της Γερμανίας και στο πόσο καθοριστικός ήταν τελικά. Απέτρεψε η Υπουργέ η Άγγελα Μέρκελ σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, όπως είχε γράψει Bild? Οι συνομιλίες έγιναν, το γνωρίζουμε. Καμία πλευρά δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε την ουσία. Να σας πω. Δεν μπορώ να δραματοποιήσω την οποιαδήποτε επικοινωνία ή την οποιαδήποτε παρέμβαση, ιδίως μιας χώρας, μιας μεγάλης χώρας όπως η Γερμανία, η οποία αυτό το διάστημα, σημειώνω, έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Μήπως θέλει να αποφύγει έχει, γι' αυτό το λόγο περαιτέρω ένταση. Έχει και θεσμική υποχρέωση προστασίας
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκάστοτε Προεδρία, ξέρετε, έχει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα συγκεκριμένο ρόλο. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εάν η Γερμανία άσκησε τις εκ του ρόλου υποχρεώσεις της, αυτό είναι απολύτως συμβατό και λογικό. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έγινε και μια μυστική συνάντηση, την οποία μάθαμε από τον κύριο Τσαβούσογλου στο Βερολίνο. Και θα ήθελα να μας πείτε αν τέτοιου τύπου συναντήσεις είναι χρήσιμες, αποδοτικές, ή αν τις χρησιμοποιεί η Τουρκία για να εξοραίσει την εικόνα της, να εμφανιστεί πρόθυμη για διάλογο. Σας είμαι ειλικρινής. Δεν είναι μυστική. Άλλο μια συνάντηση η οποία δεν ανακοινώνεται. Είναι φανερό ότι όλες οι ανακοινώσεις ενός συγκεκριμένου επίπεδου διπλωματών σε αυτή την περίπτωση δεν ανακοινώνονται κατά ανάγκη. Αυτό δεν συνιστά μυστικότητα, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση ώστε η κάθε μια πλευρά να μπορεί να συζητήσει ελεύθερα πέρα από το βάρος που δίνουν οι φακοί της δημοσιότητας. Απλά η συγκυρία ήταν λίγο ιδιαίτερη, Υπουργέ. Ήταν δύο μέρες μετά ανακοίνωση της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά συγχωρήστε με, εγώ έχω πάρει σαφή θέση για το θέμα της Αγίας Σοφίας και μαζί με την κυρία Μενδώνη θα ανακοινώσουμε μια σειρά ενεργειών προσεχώς, πολύ συγκεκριμένων, για να διατηρήσουμε την προστασία του μνημείου στην επικαιρότητα. Όμως επίσης έχουμε πει επανειλημμένως ότι η Αγία Σοφία δεν είναι και δεν θα πρέπει να καταστεί ελληνοτουρκική διαφορά. Ναι. Και έχουμε επανειλημμένως πει ότι αυτή είναι μια παγίδα στην οποία η Τουρκία θα ήθελε με μεγάλη χαρά να μας οδηγήσει. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η Αγία Σοφία, η προστασία του μνημείου είναι διεθνές ζήτημα. Το θέμα των κυρώσεων, Υπουργέ, είναι ανοιχτό. Κύκλοι του Υπουργείου προημερών ανέφεραν ότι η Τουρκία θα παραλύσει αν προχωρήσουμε σε κυρώσεις, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει σε κυρώσεις. Θα πληγωθεί ο Ερντογάν. Έχουμε ζητήσει από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και έχει δοθεί εντολή από το Συμβούλιο στον ΙΠΑ, το εκπρόσωπο, τον κύριο Μπορέλ, με τον οποίο μάλιστα συνομίλησα πάλι σήμερα μετά την επίσκεψη της Βουλγάρας συναδέλφου μου, να προετοιμαστεί κατάλογος κυρώσεων, όχι να επιβληθούν κυρώσεις. Κατάλογος κυρώσεων, οι οποίες όμως βεβαίως θα αφορούν σημαντικούς τομείς της τουρκικής οικονομίας. Θα παραλύσει δηλαδή η τουρκική οικονομία, αν υπάρξουν αυτές οι κυρώσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ναι. Δεν θα χρησιμοποιήσω εκφράσεις οι οποίες θα συντείνουν στο να αυξήσουν την ένταση. Εμείς δεν θέλουμε μια φτωχή και αποκλεισμένη Τουρκία. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έτοιμο ένα οπλοστάσιο το οποίο να δείχνει στην Τουρκία ποιο είναι το δικό της συμφέρον, το συμφέρον της δικής της κοινωνίας. Τώρα ένα έντονο διπλωματικό παιχνίδι είναι σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, Υπουργέ. Πόσο κοντά είμαστε στη συμφωνία με την Αίγυπτο για καθορισμό ΑΟΣ, μια συμφωνία που θα σπάσει εντός αγωγικών και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Να σας πω, καταρχήν, σωστά με ρωτάτε, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Το τουρκολιβικό μνημόνιο όμως για μας είναι κάτι το παντελώς ανύπαρκτο. Το έχω επανειλημμένως χαρακτηρίσει βιασμό της κοινή λογικής, άρα κατά αντίθεση με τις... Παράγει όμως αποτελέσματα, υπάρχουν... Όχι, κατά τη δική μας κρίση δεν παράγει, θα μου επιτρέψω να σας πω, κανένα αποτέλεσμα εξαιτίας του εγγενούς παραλογισμού και της παρανομίας του. Ναι. Εμείς αντίθετα, διαπραγματευόμενοι με την Αίγυπτο, διαπραγματευόμαστε μέσα στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Κατά συνέπεια, αν εμείς καταλήξουμε με την Αίγυπτο, έχουμε κάνει πρόοδο, δεν είμαι έτοιμος να σας πω ότι είμαστε πρώτων θυρών, αλλά έχουμε κάνει πρόοδο. Αυτό είναι κάτι το πραγματικό. Νομίζω άλλωστε είναι γνωστό ότι διαπραγματευόμαστε πια μήνες με την Αίγυπτο. Όμως αυτό θα είναι μια πραγματική συμφωνία, η οποία πραγματικά θα επιφέρει ένα αποτελέσματα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Εν αντιθέσει, ξαναλέω, με τα τουρκολιβικά μνημόνια. Διότι δεν θέλω να ξεχνώ ότι εκτός από το θέμα των φερόμενων ως θαλασσίων ζωνών, η Τουρκία έχει πείσει την διοίκηση της Τρίπολης να υπογράψει και ένα μνημόνιο αμυντική συνεργασίας ασφάλειας, το οποίο είναι η ομπρέλα της παράνομης μεταφοράς όπλων από την Τουρκία στη Λιβύη. Υπουργέ, το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη το θεωρείτε πολύ μακρινό ή πλησιάζει, αξιολογώντας την εξέλιξη των σχέσεων? Δεν έχουμε καν, αναφέρεστε βεβαίως στη σχέση μας με την Τουρκία. Ακριβώς. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε καν αρχίσει να συζητάμε πραγματικά με την Τουρκία. Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα για δύο γειτονικές χώρες, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Κατά συνέπεια, να σας πω εγώ ότι είμαστε, έστω και θα μπορούσα να βλέπω έναν τρόπο επίλυσης της διαφοράς μέσω από μια δικαστική διαδικασία στον ορίζοντα, δεν θα ήταν αλήθεια. Πρέπει πρώτα η Τουρκία να αντιληφθεί ότι πρέπει να συζητάμε, να επιλύουμε τις διαφορές μας μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου,
με συζητήσεις καταρχήν. Και αν καταλήξουν συζητήσεις σε ένα αδιέξοδο, που καμιά φορά αυτό είναι πιθανό λόγω των θέσεων των δύο πλευρών, να μπορέσουμε να παραπέμψουμε τα ζητήματα στην κοινωνία. Είστε υπέρ του διαλόγου, λοιπόν, εάν και εφόσον η ένταση αυτή περάσει. Μάλιστα, αλλά για να είμαστε συνοημένοι, του διαλόγου επί των πραγματικών και όχι των φανταστικών διαφορών. Ναι. Και οι διαφορές μας με την Τουρκία είναι πολύ συγκεκριμένες. Αφορούν την υφαλοκρηπίδα και την υπερκείμενη θαλάσσια ζώνη. Δεν είναι περιπαντός του επιστητού. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Υπουργό Εξωτερικών για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ.